Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο και σε εσένα και σε όλους τους συνοπαδούς μας. Είστε καλά. Καλά λέμε. Καλά, τον ελληνικό δεν θέλω πιο. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Να κρατήσω τα προσχήματα. Κατάμε με άλλους τρόπους, όχι με τον πληθυσμό. Σωστά, σωστά. Τις τελευταίες τρεις μέρες νομίζω ότι δεν υπάρχει Ηρακλειδέας που να μην ικανοποιείται με αυτά που διαβάζει, που να μην έχει πει επιτέλους και που να μην σας λέει όλους, ο πληθυντικός πάει σε όλους, στον ποδοσφαιρικό Ηρακλής, σε δικηγόρους, σε γάμα σίγμα, σε ποδόσφαιρο, σε όποιον τέλος πάντων να απαρτίζει όλο αυτό το πράγμα, να μην σας λέει τραβήξτε το μέχρι τέλους. Πάντε το όπου εκεί που δεν μπορεί να πάει. Φαντάζομαι το ακούς και εσύ καθημερινά. Και θέλω... Το αφουγκράζομαι γιατί και εγώ έχω την ίδια ακριβώς αγανάκτηση που έχει οποιοδήποτε φύλακλος ή ο πατέρας του Ηρακλή, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ναι μεν τώρα είμαι ο πρόεδρος του εσωτερικού Ηρακλή, αλλά το θέμα είναι ότι όλο το καλοκαίρι ήμουν ο πρόεδρος της Επιτροπής Σωτηρίας, ζητήκαμε να αναλάβουμε, να συμμαζέψουμε τα συμμάζευτα και όλες τις ακαθασίες και του κυρίου Παπαθανασάκη αλλά και των ανθρώπων εκτός Ηρακλή, οι οποίοι διαβουλεύονταν και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ρίξουν τον Ηρακλή από την κατηγορία για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμβαίνοντα, και είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων μία ομάδα η οποία κάνει όλα αυτά που έχει κάνει και θα πρέπει να απορούν όλοι όσοι απαρτίζουν τον Ηρακλή πώς αυτή η ομάδα έχει καταφέρει να βρίσκεται με το έτσι θέλω την πρώτη εθνική κατηγορία, την ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία προσφάτως ο μεγαλομέτωχό της για πρώτη φορά στα χρονικά τιμωρήθηκε και δεν τιμωρήθηκε με αυτόν και η ομάδα. Δηλαδή, ναι μεν δωροδοκούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί πλέον μπορούμε να το λέμε και δημόσια ότι έχει καταδικαστεί για αυτό το πράγμα. Όπως και ο Μποροβίλος και ο Μπάκος, έτσι. Ακριβώς. Και δεν τιμωρήθηκαν οι ομάδες οι οποίες διοικούσαν. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι πρώτη φορά να τιμωρούνται μόνο οι παράγοντες. Ενώ στον Ηρακλή τιμωρήθηκε μόνο η ομάδα. Ενώ στον Ηρακλή τιμωρήθηκε μόνο η ομάδα, βεβαίως. Σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι. Που υπήρξαν. Πέρα από τις δύο καταγγελίες, χρονικά τις παίρνω. Η μία που έχει να κάνει με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδιακό σε FIFA, UEFA, Επιτροπή Διοντολογίας και όπου αλλού έχετε πάει. Και πέρα από το πρόσφατο που στείλατε... Αυτό το κομμάτι, ναι, για να το ξεκαθαρίσω. Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι αρχικά επειδή είχαμε... Να τα δούμε ένα-ένα, ναι, σωστά, να τα δούμε ένα-ένα. Μου ζητήθηκε από εμάς να κάνουμε κάποια χαρτιά. Εμείς όμως επειδή, καλώς ή κακώς προήρθαμε, όχι ότι... Ναι, η ομάδα που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή προήρθε από το 2012 και έπειτα από τη συγχώνευση, δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με την περίπτωση του 2011, γιατί δεν είναι ούτε και δεν ήταν ούτε καν ο κάτοχος του 10% που κατήχε ο ερασιτέχνης. Αυτή ήταν μια υπόθεση που έπρεπε να τη διαχειριστεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής ως νόμιμος εκπρόσωπος και ερασιτέχνης της ομάδος αυτής. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά από το Γυμναστικό Σύλλογο έχουν τόσο πολύ την υπόθεση και τους δίνω και συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια. Και είναι και δυναμική η παρουσία, ναι. Είναι πολύ δυναμική η παρουσία τους και θα έπρεπε να είναι πολύ δυναμική η παρουσία τους, γιατί πραγματικά ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, που είναι η μαμά του συλλόγου για όλους μας, υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη από αυτό το οποίο έγινε το 2011. Εννοεί. Και μακάρι να δικαιωθούν και μακάρι να μπορέσουν όλα τα πράγματα να επανέλθουν στην κανονικότητα τους. Μακάρι μου, πρώτος που το εύχομαι επ' αυτού. Μακάρι δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο μπράβο στα παιδιά και να συνεχίσουν μέχρι τέρμα αυτή την υπόθεση. Ούτως ή άλλως ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από αυτή την κατάσταση και θα πρέπει να το τραβήξει ως το τέρμα, γιατί δεν έχει κάτι να χάσει. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη. Οπότε ένα είναι αυτό. Βεβαίως. Το δεύτερο που προχωρήσατε είναι προς Βασιλιάδη Κοντονή, ΕΠΟ Super League, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η υπόθεση λοιπόν, ναι, του 2017 που αφορούσε την μία διοδότηση του Ηρακλή και τον παράνομο υποβιβασμό, όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση την οποία εκδώσαμε νωρίτερα, είναι μια υπόθεση που αφορά τον Ηρακλή, ο οποίος υπάρχει με τη σημερινή του μορφή. Mm-hmm. Ήταν μια υπόθεση την οποία την αναλάβαμε εμείς, ήδη έχουμε αποστείλει εξώδικα και περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις, και σε περίπτωση που υπάρξουν τελικές αποφάσεις θα κινηθούμε αναλόγως για να ζητήσουμε τις απαιτούμενες αποζημιώσεις, γιατί θα ζητήσουμε αποζημιώσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι βλάψανε. Τελική απόφαση εννοούμε το να μην υπάρξει ποινή υποβιβασμού για φέτος, έτσι. Βεβαίως.
Δεν πρόκειται αυτό το γιατί πράγμα... αυτό μαγειρεύεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακριβώς, και το 2011 αυτό μαγειρεύτηκε ακριβώς, και το 2012 οι ομάδες που δεν αδειοδοτούντουσαν, επειδή καταλάβανε ότι καταστρέφοντας μία ομάδα και στέλνοντάς την από την Α στην Δέλτα Αττική. Ήταν 6 στον αριθμό. 6 στον αριθμό το 12. Ακριβώς, ακριβώς. Έφτασε στη Δέλτα Αττική, τα χάσα τα λεφτά τους. Δεν κέρδισε κανένας από αυτή την υπόθεση το ότι ο Ηρακλής διαλύθηκε. Παρά μόνο ότι εξυπηρετήσανε το τότε σύστημα του Ολυμπιακού μια ομάδα δικιά τους που ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Με όλα αυτά τα οποία μάθαμε και στην πορεία και τα λέγαμε ένα μεταξύ μας σαν απλή φίλαθλοι και οπαδοί. Και τελικά αυτά που λέγαμε εμείς στα καφενεία βγήκανε πράξεις στις δικαστικές αίθουσες. Και τελικά δεν ήμασταν και τόσο τρελοί. Ή μάλλον δεν ήμασταν γραφικοί όταν μιλούσαμε για ένα σύστημα το οποίο διαφεντεύει το ποδόσφαιρο για μια παράγκια η οποία ανεβοκατεβάζει ομάδες και για ένα σύστημα για μια ομάδα για ένα πυρήνα ομάδων οι οποίες αποτελούσαν δορυφόρους. Πάνω σε αυτό που αναφέρεις και έχεις απόλυτο δίκιο, να πω κάτι, να προσθέσω μάλλον. Είναι δεδομένο ότι άπαντες στον Ηρακλή έχουμε δικαιωθεί. Ούτε γραφική αποδεικνύεται ότι είμαστε, ούτε κλαψιάριδες αποδεικνύεται ότι είμαστε, ούτε παραπονιάριδες αποδεικνύεται ότι είμαστε, ούτε τρελοί αποδεικνύεται ότι είμαστε. Τρελοί μπορεί να είμαστε για τον Ηρακλή, αλλά τρελοί γενικά δεν είμαστε. Ακριβώς. Και αποδεικνύεται περίτρανα ότι αυτά που λέγαμε από το 10 κιόλας, γιατί και την πρώτη φορά τον Ηρακλή ήθελαν να το ρίξουν, άσχετα αν δεν τα κατάφεραν, που πάλι ο Λιβαδιακός ήταν στον κόλπο. Από το 10 μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι, όλα αυτά που λέγαμε δεν ήταν σενάρια του μυαλού μας ή επιστημονικής φαντασίας, ήταν πραγματικά γεγονότα. Άσχετα αν θέλανε να μας βγάλουν τρελούς γιατί δεν τους συνέφερε. Πλέον όμως υπάρχει μια τεράστια δικαίωση γιατί υπάρχουν ένοχοι, υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν δικαστήρια και υπάρχουν και κατηγορητήρια τα οποία αποδεικνύουν τα πάντα. Και έρχομαι πάνω σε αυτό και ρωτάω... Το να αισθανόμαστε δικαιωμένοι είναι ένα κομμάτι, okay. Αλλά φαντάζομαι αυτό που θα σε κάνει και θα σας κάνει μέσα στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή να πείτε ότι τα καταφέραμε είναι και επί της ουσίας μια δικαιώση. Όχι ένα χτύπημα στην πλάτη να σου πούνε Ηρακλή είχες δίκιο, κακό σε ρίξαμε. Και, όχι, βέβαια, και εδώ τι μπορεί να σημαίνει επί της ουσίας, Νίκο, το να δικαιωθεί ο Ηρακλής, δηλαδή... οικονομικά τι και πώς μπορεί να ζητήσει κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει χάσει τηλεοπτικά, έχει χάσει Νόβα, έχει χάσει ποδοσφαιριστές, έχει γίνει τεράστιο πλιάτσικο σε νέα παιδιά, έχει χάσει ακαδημίες, έχει χάσει χορηγίες, έχει χάσει τα πάντα. Όλα αυτά είναι λεφτά και είναι πολλά λεφτά. Και δεν ξέρω αν μπορείς να μας βοηθήσεις σε αυτό το κομμάτι το πώς και τι μπορεί ο Ηρακλής να διεκδικήσει. Εμείς από ό,τι έχουμε κάνει για την πρώτη περίπτωση του 2011 που προσπαθούν να ενημερώσουν ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα και έτσι οι ομάδες δεν μπορούν να τιμωρηθούν, όταν μιλάμε για περιπτώσεις δωροδοκίας και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τέτοιου είδους πράξεις και δεν μιλάμε για ότι από παράληψη δεν βρέθηκε μια πλαστή ενημερότητα 1.500 ευρώ για να ρίξει τον Ηρακλή. Μιλάμε για σοβαρά αδικήματα, δηλαδή όχι για τέτοιου είδους αδικήματα όταν 27 ΠΑΕ δεν είχαν καν φορολογική ενημερότητα, δεν παραγράφονται. Οπότε από αυτά σας είπα ότι επειδή είναι μια περίπτωση του γυμναστικού συλλόγου, μπορεί να κερδίσει πολλά. Μπορεί να κερδίσει πολλά. Γιατί πραγματικά ο Ηρακλής έχει, όπως πολύ σωστά είπες, έχει υποστεί μια τεράστια ζημία και εγώ δεν θα σταθώ μόνο στους ποδοσφαιριστές. Μιλάω και για τη ζημία τη φετινή, έτσι, του ποδοσφαιρικού Ηρακλή του 17-18. Και αυτή τη ζημία. Εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, και αυτό ίσως δεν μπορεί να μου το πληρώσει ίσως κανένα δικαστήριο μέσα στο μυαλό μου, είναι δύο πράγματα. Την απαφαλάτωση του κόσμου και το δεύτερο είναι τη ρετσινιά η οποία μου έχει μείνει ότι ο Ηρακλής έχει αγωνιστεί σε μικρότερες κατηγορίες. Όταν κάποιοι θέλουν να λένε μεταξύ τους ότι εμείς είμαστε μεγάλες ομάδες και δεν πέσαμε ποτέ. Μη θυμόμενοι όμως ότι και ο Ηρακλής δεν έχει πέσει ποτέ. Ο Ηρακλής δεν έχει πέσει ποτέ, δυστυχώς για αυτούς. Γιατί ο Ηρακλής... κάνουν πως δεν το ξέρουν, εντάξει, οκ. Okay. Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο με εξοργίζει σαν άνθρωπο πρώτα, γιατί πραγματικά μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Σημασία έχει ότι και μόνο που αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεν έχει ανάγκη πραγματικά κανέναν. Ο Ηρακλής, παρόλο που όλοι τον είχαν για τελειωμένο, κάνει το απίστευτο και βγαίνει κατηγορία. Αν κάνει 2-2 και μπει στα play-off, το καλό, έχει μεγάλες πιθανότητες. Στο πρακτικό λοιπόν κομμάτι, όσον αφορά το να διεκδικήσει χρήματα, αποζημίωση ή οτιδήποτε άλλο,
τι μπορούμε να περιμένουμε και, και δεν ξέρω αν μπορείς να το προσδιορίσεις και χρονικά αυτό το πράγμα. Χρονικά θα γίνουν, σε περίπτωση που προχωρήσουν όλο αυτό, θα υπάρξουν αγωγές. Οι αγωγές, καταλαβαίνεις ότι ούτε χρονικά μπορώ να... Άρα είστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς, μα θα είμαι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί πολύ απλά ο Ηρακλής φέτος θα έπρεπε να αγωνίζεται στη Super League. Ο Ηρακλής φέτος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Ο Ηρακλής φέτος έχασε 90 παιδιά, ή μέχρι 100 από τις ακαδημίες. Ο Ηρακλής φέτος δεν έχει δικές του ακαδημίες. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης δεν έχει. Όσο και αν τους πειράζει και όσο και αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, υπάρχει μια τεράστια ζημία. Και ναι, από τη στιγμή που θα προσπαθήσουν να παραβούν τον νόμο, είναι υποχρέωσή μας να τον διασφαλίσουμε. Θα μου πεις, είσαι στην Ελλάδα. Θα μου πεις ότι θα δικαστείς από τα ίδια δικαστήρια που αποφασίσαν να σε ρίξουν. Ναι. Προτιμώ να πεθάνω πολεμώντας παρά να πεθάνω μαχητή. Γιατί τους ή άλλως, αυτό που απέδειξε η ιστορία και θα είναι το μήνυμα που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος του Ηρακλή, είναι ότι επειδή ο Ηρακλής πλέον, και είναι το μήνυμα που δίνει και ο κόσμος, επειδή ο Ηρακλής έχει πεθάνει στη ζωή του τρεις φορές και τρεις φορές έχει αναστηθεί και φέτος έχει αναστηθεί κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο, τον οποίο δεν μπορεί να τον εξηγήσει κανένας, με αυτού του είδους τη διοίκηση, με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις ειδικές τέτοιες, ο Ηρακλής πάτησε στα πόδια του και προχωρά. Γιατί είναι ο Ηρακλής. Και αυτό πλέον εμάς δεν μας φοβίζει ο θάνατος. Σε κάποιους άλλους και γύρω στις γειτονιές μας παραδίπλα μπορεί να τους φοβίζει. Γιατί δεν τον έχουν ζήσει. Εμείς τον ζήσαμε τρεις φορές και έχουμε το καμάρι να λέμε ότι ξαναπατήσαμε στα πόδια μας και ξαναναστηθήκαμε. Και θα προχωρήσουμε και θα ξαναφτάσουμε εκεί που είναι η φυσική θέση του Ηρακλή και θα είμαστε ξανά το σπυρί που ήταν. Και ξέρεις τι θα γίνει σε δύο χρόνια αν ο Ηρακλής είναι ξανά αγωνιστικά στη Super League, Έχεις καταλάβει ότι αν ο Ηρακλής σε δύο χρόνια θα από τώρα... Θα ξαναβάλουν ποινή υποβιβασμού για τις μία διαδοτημένες ομάδες. Θα φέρει λάθος. Αυτό είναι το λάθος που δεν θα πρέπει να κάνει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής σε δύο χρόνια από τώρα θα πρέπει να είναι στη Super League χωρίς να χρωστάει ευρώ. Αυτή τη στιγμή στη Γάμα Εθνική ο Ηρακλής... Γιατί έστω και αν δώσει δικαίωμα για ένα ευρώ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα του κάνουν πάλι. Ακούστε με. Είναι ένα λάθος το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όλοι μέσα μας. Ο Ηρακλής, εκτός από την αδικία την οποία υπέστη, έδωσε και κάποια δικαιώματα λόγω κακής διαχείρισης από τους διοικούντες του και λάθος νοοτροπίας. Εάν λοιπόν ο Ηρακλής, όπως φέτος, στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, με μηδέν επιχορήγηση, μηδέν τηλεοπτικά, μηδέν τίποτα, μόνο με τη βοήθεια του κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι βοήθησαν αυτή την προσπάθεια Ηρακλειδής, οι οποίοι είναι ανώνυμοι και θέλανε να βοηθήσουν τον Ηρακλή για να πατήσει τα πόδια του και με όλη την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Έχει καταφέρει στο ποτάμι της Γάμας Δικής με μπάτζετ πάνω από 200.000 ευρώ φέτος να είναι πληρωμένος στο Μάρτιο όλοι οι άπαντες μέχρι και το Φεβρουάριο και να είμαστε στις 19 Μαρτίου και να είναι άπαντες πληρωμένοι τα πάντα όλο το Φεβρουάριο, τα πάντα ό,τι αφορούσε ο Ηρακλής, και θα βγάλει τη φετινή χρονιά χωρίς να χρωστάει ευρώ. Εάν και του χρόνου κάνει μια σωστή διοίκηση, υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και ο Ηρακλής ανέβει μία χρονιά στη Super League χωρίς να χρωστάει σεν, σε μία διετία από τη στιγμή που θα είναι στη Super League θα είναι μέσα στην πεντάδα. Γιατί είναι ο Ηρακλής. Απλά και ο Ηρακλής θα πρέπει να καταλάβει ότι επειδή βάλεται από παντού και επειδή έχει τη στάση του να είναι μόνος του απέναντι σε όλους και επειδή επίσης δεν θέλει και δεν γουστάρει ούτε συμμαχίες, ούτε τα τσιμίτσι και ούτε τα τέτοιου είδους καταστάσεις, καταφέρει να είναι και συνεπέστατος οικονομικά με τα έσοδα που θα έχει, τη δυναμική, τη δεδομένη του κόσμου και με την πορεία την οποία θα κάνει, εάν ο Ηρακλής πατήσει για δύο χρόνια στην Αλφαδική χωρίς να χωστάει ευρώ, θα γίνει ο Ηρακλής που ήταν. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να χωστάει ένα ευρώ. Ο Ηρακλής θα πρέπει να μάθει να ζει με τα λεφτά τα οποία μπορεί να βγάλει ο ίδιος, συν βεβαίως όταν με το καλό έρθει ένας μεγαλομέτοχος ο οποίος θα μπορέσει να προσδώσει, καταλαβαίνουμε όλοι το κάθε παραπάνω, αλλά μέσα στις δυνατότητες του. Γιατί το ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι ότι ο Ηρακλής
δεν θα πρέπει ποτέ να... Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Ότι αν φτάσει στο σημείο να χρωστάει ένα ευρώ, πάλι θα βάλουν ένα νόμο μόνο και μόνο για να ρίξουν τον Ηρακλή. Το έχουμε μάθει το έργο. Πλέον ο Ηρακλής έχει πάρει το μήνυμα, άκουσε με. Επειδή λοιπόν το μήνυμα... Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα, το καταλαβαίνω απόλυτα. Το 3-6 Μαρτίν, ού καδόσοφου. Το 3-6 Μαρτίν λέω εγώ, εσύ μαλάκα. Σωστά. Συγγνώμη μπορούμε... που το είπα έτσι, καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν ακούστηκε και καλά, δεν ακούστηκε καλά, οπότε μην το ξαναπείς, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή πέρα από τις ήδη νομικές ή όχι μόνο ενέργειες, ετοιμάζεται κάτι άλλο τώρα σύντομα, στα κοντά? Αυτό που ετοιμάζουμε σύντομα εμείς είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, γιατί δεν πρέπει να αποκλίνουμε από το στόχο μας από τα δύο επόμενα τα οποία προετοιμαζόμαστε για να μας... Καλά, αυτό εννοείται. Εννοώ για το κομμάτι για το οποίο συζητάμε και είχαμε αφορμή για το να... κομμάτι το οποίο συζητάμε, σας είπα, ανάλογα με τις εξελίξεις, ανάλογα με το τι απόφαση θα βγει. Θα συζητήσουμε με τους δικηγόρους, θα δούμε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και με ποια οδό και θα την ακολουθήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε δηλαδή. Ωραία. Το πράγμα, δεν γυρνούμε ένα κομπανάκι, εξηγούμε ότι, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι αυτά που σας λέμε θα τα κάνουμε πράξη. Yeah. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, ότι εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης το γεγονός ότι σε όλες τις νομικές ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε δεν θα πρέπει να διασφαλίσουμε σε τι, να διακινδυνεύσουμε σε τίποτα την άνοδο της ομάδας στην επόμενη κατηγορία. Καταλαβαίνεις τι θέλω να το πω, δηλαδή μια προσοχή στα πολιτικά. Εννοείται. Εννοείται ότι ο στόχος μας είναι ότι σε 1,5 χρόνο από τώρα η ομάδα, καλώς εγώ το περνάω, θα πρέπει να είναι στη Super League. Αυτός είναι ο στόχος. Ωραία. Καλή δύναμη και για το αγωνιστικό και για την ομάδα και να δοθεί το ραντεβού στα μπαρά. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά και το σημαντικό είναι αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και ραντεβού στην Αλεξάνδρεια. Όχι ραντεβού στην Αλεξάνδρεια. Ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει από εδώ και στο εξής όλη την προσπάθεια και στα εντός έδρας παιχνίδια, τώρα που πλέον τα παιχνίδια θα γίνουν κρίσιμα, και στο τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει για το αν θα μπούμε, αλλά και στα μπαράζ. Ναι. Θα πρέπει να στηρίξει δυναμικά, να έρθει ακόμα πιο μαζικά στο γήπεδο. Ειλικρινά, ό,τι χρήματα έχει βάλει ο κόσμος του Ηρακλή έχουν πάει μόνο για τις ανάγκες, γιατί μιλάμε για ένα ολόκληρο συμβούλιο το οποίο λειτουργεί άκουσα εθελοντικά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που αμείβεται μέσα στον Ηρακλή εκτός από το τεχνικό team και τους ποδοσφαιριστές. Ακόμα και η γραμματιακή υποστήριξη γίνεται από εμάς τους ιδίους, για να μην υπάρχουν λεφτά τα οποία δίδονται αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν από το σωματείο. Γι' αυτό και όσο ο κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια και βοηθάει, αν σε περίπτωση χρειαστούν ταχύ χρήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε ένα νομικό επίπεδο την υπόθεση και να πρέπει να δοθούν, θα πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό καλό είναι ο κόσμος να έρθει και να στηρίξει τώρα σε αυτήν εδώ την περίοδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Ηρακλής μπορεί να κερδίσει πολλά. Ευχαριστώ από εδώ και πέρα. Για την ενημέρωση και την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά.